Να σε πω κάτι. Άμα να τρέξει το παρελθόν, ο Άρης είτε είναι στην Άλφα Εθνική, είτε στη Β' ή στη Γ' ή στη Δέλτα, τέτοια μάτς, τέτοιο σειρή δεν έχει κάνει ποτέ. Οπότε αν λογιστούμε ότι ο Άρης νικάει μέσα έξω και ο Καρυπίδης είναι σε κάθε αγώνα και βλέπει τον Άρη. Ο Άρης ανέβηκε. Και Β' Εθνική και Άλφα Εθνική. Φίλε, το μήνυμα παραλήρημα της χρονιάς στη Μαρμίτα, να είσαι καλά. Ναι, κοίταξε. Οπότε το θέμα είναι ότι... πραγματικότητα αυτό έτσι. Το ακριβώς. Μήνυμα παραλήρημα. Αυτό έτσι ακριβώς είναι. Ο Καρυπίδης τη Βέρεια θα την αφήσει. Ναι. Τώρα, μπορεί να την κρατήσει στην Άλβα, εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά αν είναι από Βέρεια. Πάει, παίρνει τον Άρη. 13-15. Οργανώνει, κρατάει τον Αναστόπουλο που κάνει καλή δουλειά. Και πάει με Αναστόπουλο Β' Εθνική. Ο ερασιτέχνης Άρης δεν τον κολλάει. Γιατί ο Ψηφίδης είναι ιδεαλιστής. Εάν τα Μπολντόκ δεν γαυγίσουν, με Ψηφίδη ο Άρης θα βγει. Άρα λοιπόν, από τον ερασιτέχνη είναι καλυμμένος, δεν ξέρουμε τα Μπολντόκ του χρόνου τι θα κάνει. Στη Βέρεια, τα λέμε σαν επόμενη γραμμή. Πάντως κάνει κουμάντο ο Βρίζας, αυτός πληρώνει, αυτός καθαρίζει, ότι είχε μελετά ο Βρίζας κάνει κουμάντο. Ο Βρίζας πληρώνει. Βεβαίως. Από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Πληρώνει και κάνει. Τώρα δεν το ρώτησαμε να πληρώνει. Κάτσε λίγο. Αν πληρώνω εγώ το πληρώνω με δικά σου λεφτά, εγώ το πληρώνω τον Γιώργο Ρετζούτα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Παντού και πάντα φαίνεται ο Βρίζας. Αυτό κάνει. Έτσι κουμάνω, που το λες να βγάζω λεφτά, εγώ να δίνω. Ναι. Ο Καρυπίδης λοιπόν δεν είναι στη Βέρεια πλέον. Α, μια που είπες Βρίζα. Ξέρουμε, είναι ο Σαββίδης. Δεν ξέρω ποιο είναι. Να πούμε αντίο.